Βρισκόμαστε σήμερα στην εκδήλωση την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Πελοποννησίων του Νομού Καβάλας στην επέτειο της μάχης και της απελευθέρωσης της Τριπόλεως το 1821, η οποία πολλές φορές αναγράφεται ως άλωση της Τριπολιτσάς. Είναι μια σημαντική στιγμή της ιστορίας και εκείνο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι όχι σε αυτό καθ' αυτό το γεγονός, το οποίο πιστεύω ότι υπάρχουν ειδικότεροι για να το αναλύσουν. Σε εκείνο το οποίο θέλω να αναφερθώ είναι η προσωπικότητα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ένας άνθρωπος ο οποίος έδειξε ότι όταν βρισκόμαστε στο εμείς, όπως έλεγε εκείνος, και όχι στο εγώ, και όταν προσπαθούμε συλλογικά και πιστεύουμε στην προσπάθεια την οποία κάνουμε, τότε πετυχαίνουμε αποτελέσματα, ακόμη και αν οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν γύρω μας δεν προϊονίζουν εξ αρχής την θετική εκδοχή. Ένα σημαντικό γεγονός, ένα σημαντικό παράδειγμα, μια σημαντική προσωπικότητα, την οποία σε μια εποχή που όλα είναι δύσκολα και που μια γενικότερη παρακμή μας ταλαιπωρεί, χρειάζεται να την φέρνουμε στο μυαλό μας συχνά. Θέλω να συγχαρώ το Σύλλογο για τη σημερινή εκδήλωση. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι, θυμάμαι και γιορτάζουμε μια επέτειο, και επέτειος για μένα σημαίνει τη μεγάλη πάλη που γίνεται μεταξύ της μνήμης και της λύσης, για να θυμάμαι αυτούς τους ανθρώπους. Θυμάμαι την άλωση της Τροπολιτσάς. Την είπανε σφαγή, την είπανε απελευθέρωση, έχει όμως μείνει στην ιστορία άλωση της Τροπολιτσάς. Η Τροπολιτσά από το 1876 έγινε το κέντρο της Πελοποννήσου, που πριν ήταν στο Νάπλιο. Όμως, επειδή τους είχε καταβάλει η Πανούκλα, να μπήκανε πιο ψηλά. Υπήρξε πολύ μεγάλο κάστρο, που λέμε, γύρω-γύρω χτισμένο, και εκεί υπήρχε όλος ο πλούτος της Τουρκιάς. Όταν τους είπε ο Κολοκοτρώνης, αφού είχαν πάρει την Καλαμάτα στις 22 Τρίτου του 1821, να παραδοθούν για θα τους το πάρει, αυτοί γελάσανε. Τους έστειλε ένα γράμμα που τους έλεγε άντε και καλές αντάμωσες στο σαράι μέσα. Και ήρθε και επαληθεύτηκε στις 23 Σεπτέμβρη. Σήμερα τιμάται από έναν όχι τόσο γνωστό αλλά πολύ δραστήριο σύλλογο της πόλης μας, το Σύλλογο Πελοποννήσεων, η ιστορική μάχη της Τριπολιτσάς. Η μάχη της Τριπολιτσάς που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της Επανάστασης, με αυτή τη μάχη την απελευθέρωση της ιστορικής πρωτεύουσας του Μοριά, της Τρίπολης, σηματοδοτήθηκε η νικηφόρα επέλαση των ελληνικών δυνάμεων ενάντια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επίσης τιμούμε μια πολύ μεγάλη στρατηγική ιδιοφυΐα, το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, που με αριστοτεχνικό τρόπο, με την εξυπνάδα τη Ρωμαίγη του Ρωμιού, κατάφερε να υποτάξει μια ολόκληρη Οθωμανική Αυτοκρατορία μέσα στην έδρα της, στην Τρίπολη, που ήταν η έδρα του Πασά της Πελοποννήσου. Πραγματικά όλα αυτά εδώ, το μήνυμα για τις σημερινές γενιές είναι ότι οι Έλληνες ενωμένοι, μονιασμένοι, ακολουθώντας τα πάρα πολλά που μας ενώνουν και τα πολύ λίγα που μας χωρίζουν, μπορούμε να προχωρήσουμε για να πετύχουμε μεγάλα πράγματα. Χρόνια πολλά.